Κύριε Βελόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είδα πριν από λίγο καιρό που είχατε σε μια εκπομπή δικιά σας, είχατε δημοσιεύσει μια φωτογραφία, η οποία είναι πολύ παλιά φωτογραφία, με κάποιους Άγγλους στρατιώτες, ναι, οι οποίοι μπαίνανε σε κάποιο τάφο εκεί στην Αμφίπολη. Λίγο ναι, ψάχνοντάς το βέβαια, θα ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσει κάποιος και να πει ότι είχαν μπει στον Τίμβο Καστά. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Να ξεκινήσω εκφράζοντας δύο ενστάσεις. Ναι. Η πρώτη αφορά σε αυτά που είπε η κυρία του Υπουργείου Πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Μενδώνη ήταν, ναι. Α, κυρία Μενδώνη. Μάλιστα, κυρία Μενδώνη. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, την πρώτη χορηγία την έδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2011 προς 2012, γιατί ήμουν περιφερειακός σύμβουλος τότε υπό τον κύριο Ψωμιάδη, 50.000 ευρώ. Ακολούθως υπήρξε πρόβλημα με τη χρηματοδότηση, δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και το σχετικό βίντεο βέβαια. Πέρσι τον Ιούνιο ενημερώθηκε και πάλι από τους αρχαιολόγους της περιοχής, όχι από την κυρία Περιστέρη, από βοηθούς της, ότι υπάρχει πραγματοδότηση. Ενημέρωσα το γραφείο του Πρωθυπουργού, μίλησα μαζί του και τότε απεγκλωβίστηκαν τα κονδύλια αφού είχε δώσει ο κ. Τζαβάρας τα 80.000 αρχές του 2013. Τα υπόλοιπα 150 δόθηκαν με εντολή του Πρωθυπουργού. Αυτό για την ιστορική αλήθεια, έτσι. Mm-hmm. Το δεύτερο, ως προς την έστασή μου, να πω ότι σαφώς και τα λεφτά που δίνει η ΔΕΣΦΑ, τα 25-30 είναι λίγα, αλλά είναι μια αρχή. Θα μου πείτε βέβαια, δίδεται διότι η εταιρεία αυτή έχει συμφέροντα λόγω του ΤΑΠ, περνάει λίγο πιο πάνω από την περιοχή, έτσι. Είναι ένα θέμα. Η αγωγή του πετρελαίου περνάει από την περιοχή, από τη Θάσο. Είναι ένα θέμα. Δόθηκα χρήματα. Θα μπορούσα να δώσω πολλά περισσότερα και να φέρω στον κύριο Καθημονίτη. Η αρχή το είμαι στην παντός, εύχομαι να δώσω περισσότερα. Από την άλλη, γιατί εγώ έχω μια ένσταση και είναι ουσιαστική. Όλοι έχουν άποψη για την Αμφίπολη και πιστέψαμε, εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν ξέρει που είναι η Αμφίπολη. Ή ελάχιστοι γνωρίζουν. Θέλω να φέρω τον κύριο Καστραμόνη σε εσάς. Για τους αρχαιολόγους που βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν δηλώσεις. Είμαι από τους που έχω πάει τουλάχιστον 40 φορές στην περιοχή, γιατί είχα κάνει ρεπορτάζ για την αρχαιοκαπηλεία, εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Ήξερα για τον τύπο Καστά ότι κρύβει κάτι μεγάλο. Είχα μιλήσει με αρχαιοφύλακες της περιοχής. Αν θα πάτε μια βόλτα ήδη, θα δείτε ότι κάθε βράδυ, τουλάχιστον μέχρι πιο καιρό, έσκαβαν όλοι. Το έσκαβαν εντός εισαγωγικών, έτσι. Ποιον έσκαβαν, το λόφο Καστά? Όλη την περιοχή. Αμφίπολη ήταν από τις πιο πλούσιες περιοχές. Γενικά όλα τα ψαχτήρια στις Σέρρες πηγαίνουν τα περισσότερα, γιατί λένε ότι η Σέρρες κρύβει πολλούς θησαυρούς. Διότι το Παγκαίο ήταν μια χρυσοφόρος περιοχή, είχε ορυχεία χρυσού, η πόλη ήταν πολύ καλά ανεπτυγμένη, ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της Αρχαιότητος, τύπωνε, εξέδιδε, έκοβε νόμισμα για πολλές πόλεις κράτη, που σημαίνει ότι είχε μια ευρωστία οικονομική, άρα και τα ευρήματα, τα όποια αρχαία ευρήματα έχουν μεγάλη αξία. Και ο μιλός αρχαιολόγος ιστορικός τώρα, έτσι. Και το γνωρίζουμε όλοι αυτοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί μακεδονικοί τάφοι. Εγώ μπορώ να σου πω αύριο το πρωί να φαίνονται σε δύο τάφους οι οποίοι είναι ασύλλητοι και υπάρχουν στην περιοχή και οι συλλημένοι. Υπάρχουν. Δηλαδή το γνωρίζουν όλοι, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Να πάμε και στο νέο έβριμα, κύριε Βελόπουλε. Παρακαλώ. Να πάμε στο νέο έβριμα, στο ψηφιδωτό. Το ψηφιδωτό, ο ψυχολογικός Ερμής. Κοιτάξτε, προσυνδυάζει η απεικόνηση αυτή. Καταρχάς οι ιστορικοί της τέχνης έχουν αλλάξει άποψη και διατύπωση. Κατάλαβαν ότι ακόμη και την ατμοσφαιρική απεικόνηση των προσώπων, γιατί λέγαμε ότι αυτό είναι μια ιστορία που ξεκινά τον 14ο-15ο αιώνα, το ήξεραν οι αρχαίοι Έλληνες, αποτυπώντας τον σπιδωτό, είναι η ιστορία της τέχνης, αλλάζουμε δηλαδή ακόμη και άποψη και γι' αυτό, δείχνει ένα γενιοφόρο, δεν μπορεί να είναι ο Αλέξανδρος, και ο γενιοφόρος δεν μπορεί να είναι ο Αλέξανδρος. Ναι, ο νεκρός μπορεί να είναι. Άδης, μπορεί να είναι ο Ποσειδώνας, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να είναι. Αυτό όμως που ξέρω εγώ, η τεχνοτροπία του ψηφιδωτού είναι μακεδονική. Καθαρά μακεδονική. Υπάρχουν και σε Αιγές, υπάρχουν και στην Πέλα ψηφιδωτά παρόμοια. Ίσως να μας θυμίζει η απέλη όπως θέλει ο καθένας να τονίζει, η λαϊκή καθαρέμουσα, που σημαίνει ότι είναι επιρροή μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο τάφος στο μνημείο δείχνει ότι αναφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο άντρα ή γυναίκα. Κατά την άποψή μου δεν είναι ένας τάφος. Δεν μπορεί στο όλο Καστά να υπάρχει ένας μόνο τάφος. Και κρατήστε αυτό που σας λέω. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί ένας θάλαμος, δηλαδή και δεύτερος και τρίτος. Αν μπορούσα να το απεικονίσω, είναι σε σχήμα σταυρού το ταφικό μνημείο και φτάνει μέχρι το κέντρο. Δηλαδή, δεξιά και αριστερά μπορεί να υπάρχει κι άλλος τάφος και στο κέντρο δεν υπάρχει κι άλλος τάφος. Κάπως έτσι είναι τα σχέδια που έχει φτιάξει η κυρία Καβράκη. Βρίσκεται εδώ σήμερα η αρχιτέκτονα. Τα είχε ο κύριος Βελόπουλος στην εκπομπή. Α, τα είχε και τα είχε. Τα έχω πει, γιατί έχει πολύ καλή δουλειά η κυρία Καβράκη. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι αυτό το ταφικό μνημείο δεν κρύβει έναν τάφο. Δεν μπορεί να κρύβει έναν τάφο. Μπορεί να κρύβει πολλά άλλα πράγματα. Έχω πει γιατί διάβασα από την Οξφόρδη ολόκληρη αναφορά των μακεδονικών τάφων παραπομπές ότι μπορεί να κρύβει και θησαυροφυλάκιο, μπορεί να κρύβει βιβλιοθήκη μικρή, μπορεί να κρύβει πολλά πράγματα το μνημείο αυτό. Δεν είναι μόνο τάφος τουλάχιστον, ή τουλάχιστον κατά την άποψή μου δεν είναι μόνο τάφος.
Ωραία. Εν αναμονή να αποκαλυφθεί όλο το ψηφιδωτό, λοιπόν, κύριε Βερνάκη. Απλά θα ήθελα μια έκκληση να κάνω για όσους δεν έχουν πάει στην περιοχή ή δεν έχουν ασχοληθεί με την περιοχή. Ας σταματήσουν να μιλούν γιατί εκτίθεται. Και αναφέρομαι στην κυρία Παλαγιά και στην κάθε κυρία Παλαγιά και στον κάθε Βελόπουλο και στον καθένα. Εντάξει, για την κυρία Παλαγιά είναι γνωστό. Πάντως έχει κάνει. Όχι, όχι, για τον οποιονδήποτε. Η κυρία που έχετε εκεί έχει κάνει δουλειά, η κυρία. Έτσι. Έχει μοχθήσει, έχει ψάξει, έχει βρει. Έχει αποτυπώσει κάποια πράγματα. Έχει τουλάχιστον το δικαίωμα των εισαγωγικών εκτός εισαγωγικών να ομιλεί. Τώρα εγώ από τη Μεσσηνία που σκάβω μια περιοχή να έχω άποψη για την Αμφίπολη που δεν έχω πάει. Γιατί η επιστήμη της αρχαιολογίας αυτό λέει. Σκάβω, βρίσκω, ερευνώ και λέω τι είμαι. Να έχει άποψη ο καθένας, να λέει είναι Ρωμαϊκός, είναι Βυζαντινός, είναι Οθωμανικός. Πάει πολύ. Αυτή είναι η Νεοελλάδα μας δυστυχώς. Όλοι είμαστε ειδικοί χωρίς να έχουμε πάει στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μια τελευταία έκκληση στην αστυνομία. Εκεί στην περιοχή. Περισσότερη φρούρηση και γύρω από την περιοχή. Υπάρχει ένα χωριό Μύρκικο, λέγεται, λίγο πιο πάνω. Mm-hmm. Ας πάμε στην περιοχή, γιατί σκάβουν ακόμη και τώρα. Επειδή είστε πάνω στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη που παρεμβαίνω, να το ξέρετε ότι δεν είναι μόνο αστυνομία εκεί πέρα μέσα. Έχουν μεταφερθεί τάγματα της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών. Άλλο είπα. Και ναι, τι φυλάνε. Σας το λέω. Ότι εδώ και 6 μήνες, επειδή ερίζω γνώσεις από. Γιατί έχει πάει και η υπηρεσία πληροφοριών εδώ ναι, και πάρα πολύ. Βεβαίως, άλλο λέω. Βεβαίως. Λίγο πιο πάνω από την περιοχή μερικά χωριό. Επειδή επιστρατεύομαι στην κοινότητα Χριστός του Δήμου Σερών, το λιοντάρι είναι μέσα στην καρδιά μου. Οπότε έχω πάει πολλές φορές. Θα σας πω όμως ότι από τις 1η Μαΐου του τρέχοντος έτους, τάγματα της λεγόμενης ταξιαρχίας πεζοναυτών Μοράβας φυλάνε την περιοχή. Και δεν είναι ένα τάφος και έχετε πολύ δίκιο, σωστά. Το έχω σηκώσει και στο δικό μου το blog την Ανοπέα Τραπώ. Είναι σε σχήμα σταυρού 4 διαφορετικοί τύμβοι. Και ο συγκεκριμένος τύμβος έχει 18 θαλάμους. Συμφωνούμε και σε αυτό. Απλά θα πω το εξής. Μα δεν είναι θέμα να διαφωνήσουμε εδώ πέρα πράγμα. Το θέμα είναι να πούμε κάποια πράγματα. Διαφωνία, κύριε Κασταμόνη, δεν χρειάζεται. Και φυσικά μακριά από τη φιλοσκοπιανή, γιατί τα πράγματα πρέπει να τα λέμε το όνομά τους και εγώ φαίνω ότι ευθύνη, τη φιλοσκοπιανή κατευθυνόμενη λαλιά της κυρίας Παλάγια, όπως λέγεται τα λοιπά, η οποία πληρώνεται από το Ίδρυμα Σόρας. Σόρος είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο φρούτο. Λοιπόν, από το Ίδρυμα Σόρος. Είναι η μοναδική Ελληνίδα αρχαιολόγος που πιστεύει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να παραμείνουν στην Αγγλία και είναι η μόνη η οποία είχε αμφισβητήσει το 1978 το έμβρημα του Μανώλη Ανδρώνικου. Οπότε δεν σε αισθάνομαι. Είναι και άλλοι τα αμφισβήτησαν, αλλά δεν έκανε σημασία. Ελληνίδα τουλάχιστον, που να λέει ότι είναι Ελληνίδα. Θα πω το εξής για να κλείσουμε. Εγώ δεν αναφέρομαι στην Αμφίπολη, είπα σε άλλη περιοχή. Λίγο πιο πάνω, αυτό είπα, έτσι. Είναι ένα χωριό παραπάνω, έχει δίκιο και ο ένα χωριό παραπάνω. Υπάρχει στα ιστορικά καταγεγραμμένα το όνομα, το είπατε προηγουμένως μου διέφυγε, το οποίο ξέρω ότι ακόμα και τώρα σκάβουν. Γιατί εγώ σας είπα, έχω και την ιδιότητα του. Όχι, σήμερα είχα mail από αρχαιοφύλακα για συγκεκριμένο τάφο ασύλτο όπου κάποιοι επιχειρούν να σκάφουν. Αυτό το λέω επίσης επειδή ακούγεται εκπομπή σε όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι. Κύριε Βελόπουλε, λογικό είναι. Σαν εγώ σας λέω ότι έχει έρθει εδώ άνθρωπος και μας έχει πει πάμε να σκάψουμε τώρα. Τι μου λέτε, να βρούμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ό,τι εδώ ακριβώς θα έπρεπε. Ακούστε λίγο για τα ζήτη που λέγατε, γιατί το είχα προτείνει στην Βουλή ως βουλευτής και δεν μ' άκουσε κανείς. Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται στην Αμφίπολη Καστά. Έτσι. Έρχομαι εγώ ιδιώτης και λέω ένα χιλιόμετρο μακριά από την περιοχή πάνω στο δρόμο. Πάνω στο δρόμο. Θέλω να μου δώσετε 400, 400, 300 για να κάνω ένα κηλικείο. Σας δίνω 200.000 ευρώ χρηματοδότηση για να κάνετε αρχαιολογική ανασκαφή. Αλλά θα είμαι εγώ εδώ που θα έχω το κηλικείο, μου λέω καφέ κτλ. Που θα έχω δει τουρίστες. Υπάρχουν τρόποι. Έτσι, για να πάρεις χρήματα από τους ιδιώτες, αρχίζει και ο ιδιώτης να έχει κέρδος. Καταλαβαίνετε, σας είπα. Σαφώς. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή, ένας τρόπος είναι αυτός. Δεν περιμένω από τη Δρέσκα να μου δώσει 25.000 και λες και είναι υπέτης. Που θα έπρεπε να δώσει 100.000, 200.000 ευρώ και 500.000 ευρώ. Γίνατε κατανοητός, κύριε Βελόπουλε. Θέλω να κάνει κέρδος. Σου λέει, εγώ θα δώσω 500.000, αλλά αφήστε μου να κάνω εγώ εκεί. Εγώ όμως, έτσι, σε ακτίνα ενός χιλιόμετρου πάνω στον δρόμο, να πάρω ένα οικόπεδο και να χτίσω κάτι εγώ ως κηλικείο και να κάνω εκεί όσο περνάει να πίνω ένα καφεδάκι και εκεί η περιοχή θα αναπτυχθεί. Υπάρχουν τρόποι. Απλά δεν ξέρω αν κάποιοι το καταλαβαίνουν αυτό. Γίνατε κατανοητός, κύριε Βελόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Κύριε Ζάτα, έρχομαι σε εσάς.